έτσι θα ξεκινήσουμε. Όπως κάθε μέρα θα μας πει τις προβλέψεις. Λιτσάκι μου γλυκό. Δεν άκουσα τι είπες. Πέρασες όμορφα. Πέρασα πολύ όμορφα. Μαγειρεύοντας όλη μέρα. Ωραία. Ναι. Για τα πιτσιρίκια. Με τα πιτσιρίκια, με τα παιδιά μου, τους δικούς. Τι τους έκανες. Τα Χριστούγεννα εγώ και την Πρωτοχρονιά κάνω πολλά πράγματα, τα οποία από τη μαμά μου που είμαστε μικρασιάτες είναι συμβολικά. Παραδείγματος χάρη, κάνω μία γαλοπούλα εξαιρετική που όποιος δεν τρώει γαλοπούλα τη δική μου θα τη φάει. Είναι πάρα πολύ ωραία, γεμιστή, γιατί λένε ότι όταν κάνεις γεμιστά αυτές τις ημέρες και την Πρωτοχρονιά ειδικά, υποτίθεται ότι είναι γεμάτο όλο το σπίτι. Έκανα ντολμάδες, πίτες και τέτοια και τέτοια, πολλά και διάφορα. Τι ωραία. Ναι, και επειδή είχε κρύο, όπως καταλαβαίνεις, δεν πολύ βγήκα από το σπίτι, γιατί ήταν ευκαιρία να ξεκουραστούμε και να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτά, εσείς πώς περάσατε? Πολύ ωραία. Στο σπίτι εγώ αρρώστησα λίγο. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Είναι λίγο φυσικό, γιατί μετά από ένταση και πολλή δουλειά... Πέφτει ο οργανισμός. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, γιατί γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, αυτές τις δύο μέρες, η Αφροδίτη, που είναι ο τρόπος που αγαπάμε, αλλά και τα οικονομικά, κάνει μια πολύ ωραία όψη, ειδικά αύριο, αλλά από σήμερα αρχίζει, με τον Πλούτον. Αυτό σημαίνει ότι πολλές σχέσεις, πολλές αγάπες μπορεί να αναζωπηρωθούν. Αν είναι κάτι καινούριο, μπορεί να πάρει μια πολύ ωραία τροπή, πολύ βαθιά, θα μπορούσα να πω. Αυτό μπορεί να είναι μια όψη η οποία δείχνει οικονομικά θέματα να πηγαίνουν πολύ καλά. Και η Σελήνη σήμερα είναι στην Παρθένο, ώρα για δουλειά μάλλον, αλλά το τρίγωνο με τον Κρόνο σημαίνει ότι εργασίες οι οποίες θα κάνουμε μπορεί να έχουν βάθος χρόνου. Μπορεί να κάνουμε κάτι το οποίο να διαρκέσει. Βεβαίως, σας είχα πει από πάρα πολύ καιρό ότι ο Άρης είναι στα ψάρια και η όψη αυτή δείχνει παρασκήνιο. Και όταν έρθει στον κρυό που έρχεται τώρα, θα φανεί τι γίνεται παρασκηνιακά. Αλλά επειδή είναι σε παρορμητικό ζώδιο μπαίνει, σημαίνει ότι πιο μπροστά μπορεί να γίνουν ορισμένα πράγματα. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε πολλά, ιδίως από το τέλος του μήνα, όπου θα φανεί τώρα τι σε πολιτικό επίπεδο, στρατιωτικό επίπεδο, ξέρω εγώ, είναι παρασκηνιακό και τώρα θα εμφανιστεί. Οι δύο μέρες αυτές όμως είναι πολύ καλές για να προωθήσετε οικονομικά και συναισθηματικά θέματα, τα οποία θα είναι πολύ πολύ σημαντικά. Οι πολύ ωφελημένοι από αυτές τις μέρες θα είναι ταύροι που είναι γεννημένοι γύρω στις 11, καρκίνοι που είναι γεννημένοι γύρω στις 12, Παρθένη που είναι γεννημένη γύρω στις 13, Σκορπιοί ειδικά που είναι γεννημένη γύρω στις 12, εξαιρετικό, Εγώκερη γεννημένη γύρω στις 10 και Ψαράκια που είναι γεννημένα γύρω στις 11. Έτσι λοιπόν, για εσάς τους κρυούς προετοιμαστείτε, έρχεται ο Άρης, ο οποίος θα σας δώσει δύναμη, κουράγιο, αλλά και μία ένταση, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες. Τις ημέρες αυτές όμως μπορεί να προωθήσετε ένα θέμα που έχει σχέση με τα οικονομικά ή τα συναισθηματικά και να πάρει μία νέα τροπή, ενώ πολλή δουλειά σας περιμένει, κάτι που αρχίζετε σήμερα θα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Για τους Ταύρους μας είναι ένα ωραίο διήμερο αυτό. Η Αφροδίτη, δικό σας κυβερνήτης, κάνει μια πολύ ωραία όψη όπως σας έδειξα, όπου και εσείς των πρώτων ημερών, αλλά και γενικά εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 11, θα έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία να προωθήσετε μια σχέση ή μια συνεργασία, ενώ ή των τελευταίων ημερών προετοιμαστείτε για μια νέα περίοδο, η οποία είναι πολύ πολύ σημαντική. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, μπορεί να έχετε επαφές με φίλους οι οποίοι διάκυνται ευμενώς προς εσάς, μπορεί να πάρετε πολλά πράγματα από αυτούς. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε, γιατί η νέα θέση που θα πάρει ο κρυός από το τέλος του χρόνου και μετά θα δείχνει για εσάς παρασκήνιο, άρα τώρα μπορείτε να προετοιμάσετε θέματα τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά και πάνω απ' όλα να προωθήσετε ένα θέμα οικονομικό, καθώς ο Δίας ευνοεί τα οικονομικά σας. Για τους διδύμους επιτέλους τελειώνει μία μακρά περίοδος. Αυτός ο Άρης εδώ πολλούς διδύμους τους είχε, είτε κρυολογήσατε, είτε ήσασταν σε μία ένταση. Τώρα προς το παρόν είστε μόνο εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Όμως
Αυτή η όψη της Αφροδίτης είναι εξαιρετική για θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή ακόμα και με την υγεία. Σήμερα θα εξακολουθήσετε να ασχολείστε με το σπίτι ή την οικογένεια ή αν έχετε θέματα ακίνητης περιουσίας, τα οποία θα είναι πολύ πολύ σημαντικά. Η νέα θέση του κρυού, που για άλλους μπορεί να έχει μία ένταση, δηλαδή για κρυούς, καρκίνους, ζυγούς, εγώκερους των πρώτων ημερών, μπορεί να έχει μία ένταση. Για εσάς όμως είναι οι μέρες δράσης, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και οι οποίες θα δώσουν πάρα πάρα πολλά. Των τελευταίων ημερών μπορείτε να περιμένετε μία πρόβλεπτη εξέλιξη, η οποία θα είναι πολύ σημαντική και η οποία θα φανεί από το τέλος της εβδομάδας αυτής και μετά. Θα έχετε μία είδηση η οποία είναι πολύ πολύ σημαντική και προωθήστε θέματα τώρα τα οποία έχουν σχέση με συλλογική δουλειά και με φίλους. Για τους καρκίνους μας, σήμερα έχετε πολλές δουλειές να κάνετε, σημαντικές, αλλά είναι ένα εξαιρετικό διήμερο, θα μπορούσα να πω, για σχέσεις ή συνεργασίες, οι οποίες σε αυτόν τον καιρό έχουν πάρει μία περίεργη τροπή, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Ζείτε μία περίεργη κατάσταση. Από τη μία δείχνει μία σταθεροποίηση και από την άλλη δείχνει κάποιους προβληματισμούς, κάποια παράπονα. Την ώρα που πας να κάνεις τη σταθεροποίηση έχεις και κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι είναι σημαντικοί. Όμως αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ καλές για να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα, καθώς η νέα θέση του Άρη, θα τα πούμε από την ερχόμενη εβδομάδα, μπορεί να δείχνει δράση σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και μία ένταση η οποία μπορεί να μην λείπει. Τα λιονταράκια μας σήμερα ασχολούνται πάρα πολύ.